Σε αστυνομικό κλειό από τα ξημερώματα ο ορεινός Μυλοπόταμος μετά το μακελιό στην πλατεία της Αξού με θύματα έναν 50χρονο και έναν 56χρονο. Αστυνομικοί αναζητούν σφαίρες, κάλικες και στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη. Όπως φαίνεται, με αίμα και σφαίρες γράφτηκε ένα ακόμη επεισόδιο στις ταραγμένες σχέσεις του 50χρονου ιδιοκτήτη καφενείου με συγχωριανό του, ο οποίος άνοιξε πύρα εναντίον του την ώρα που έκλεινε το κατάστημα. Ο καταιγισμός πυροβολισμών από πιστόλι σήκωσε στο πόδι την Αξό στη μία τα ξημερώματα. Κάτοικος του χωριού που βγήκε στο δρόμο βρήκε αιμόφυρτο τον 50χρονο ιδιοκτήτη του καφενείου αλλά και τον 56χρονο υπάλληλο και σήμανε συναγερμό στο ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Με δύο σφαίρες κατάστηθα, ο 50χρονος μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Παγνί και λίγο αργότερα ο 56χρονος υπάλληλός του, ο οποίος είναι ελαφρύτερα τραυματισμένος και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης του καφενείου δίνει μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνί, καθώς έχει δεχτεί δύο σφαίρες στη δεξιά πλευρά του θώρακα. Αστυνομικοί της σήμανσης και της ασφάλειας Ρεθύμνου που σάρωσαν το χώρο μέσα και έξω από το καφενείο έχουν περισυλλέξει σύμφωνα με πληροφορίες 5 κάλικες και 3 βολίδες που θα εξεταστούν στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Αυτόπτες μάρτυρες για το μακελιό δεν φαίνεται να υπάρχουν, ωστόσο υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν ότι πιθανότατα πρόκειται για την κατάληξη χρόνιων διαφορών που είχε με συγχωριανό του, ο οποίος καταζητείται. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας περιμένουν την πλήρη κατάθεση του 56χρονου υπαλλήλου ώστε να διευκρινίσουν αφενός αν προηγήθηκε καυγάς, είτε ο δράστης άνοιξε αμέσως πυρ, αλλά και το αν στόχευσε τον υπάλληλο, είτε αν ο τραυματισμός του ήταν τυχαίος.